σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και θα συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη. Καθώς, Μαρία, φαίνεται ότι χτυπά κόκκινο η τουρκική προκλητικότητα. Η τουρκική εφημερίδα βάζει στο στόχαστρο πλέον και τη Μυτιλίνη. Ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Η τουρκική εφημερίδα Aksam, λοιπόν, με έναν τίτλο μάλιστα που λέει ότι τελευταία προειδοποίηση προς την Ελλάδα, τελευταία προειδοποίηση Λοζάνης μάλιστα λέει, σήμερα αφήνει να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα αμφισβητήσει την κυριαρχία από τη Μυτιλίνη μέχρι και τη Χίο. Η εφημερίδα μάλιστα επικαλείται την άσκηση που γίνεται στη Μυτιλίνη, εικόνες τις οποίες δημοσιεύονται εδώ πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αναφέρει ότι η Μυτιλίνη, η οποία απέχει 5,5 χιλιόμετρα από την Τουρκία και έχει αποστρατικοποιημένο καθεστώς, εκεί βρίσκεται μια μεραρχία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις και ένα τάγμα εθνοφρουράστρια, τάγματα αρμάτων μάχης κλπ. Δηλαδή κάνει έναν απολογισμό του τι βρίσκεται πάνω στο νησί και λέει ότι από τη στιγμή που είναι εξοπλισμένη η Μυτιλίνη όπως και τα άλλα νησιά, τότε η Τουρκία θα επικαλεστεί τη συνθήκη της Λοζάνης και του Παρισιού και θα ξεκινήσει μία συζήτηση για την κυριαρχία αυτών των νησιών. Στο στόχαστρο βάζει και τη Χίο, βάζει τους Λειψούς, την Ικαρία, την Αυτιπάλαια, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Όλα αυτά τα νησιά, λέει η συγκεκριμένη εφημερίδα, ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και επομένως θα τεθεί θέμα κυριαρχίας τους από την Άγκυρα.